Σε μάλλον δυσχερή θέση βρίσκεται ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, που υπέπεσε σε μεγάλη γκάφα, κάνοντας τη χώρα όχι μόνο διεθνώς ρεζίλη, αλλά και με αμφιβολίες για την αμυντική ικανότητα, καθώς ενημέρωσε Ρώσους φαρσέρο ότι υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια των αντιαρματικών πυράβλων εν λό που παράγονται στο Μπέλφαστ. Ο Μπεν Γουάλας φέρεται ότι είπε στους Ρώσους φαρσέρ, που πολλοί θεωρούν ότι είναι πράκτορες του Κρεμλίνου, ότι οι προμήθειες του Ηνωμένου Βασιλείου σε εν λό εξαντλούνται. Το βίντεο δείχνει τον Υπουργό Άμυνας να μιλά από την Πολωνία. Σύμφωνα με το σενάριο των φαρσέρ, υποτίθεται ότι τον καλούσε ο Ντένις Μιχάλ, πρωθυπουργός της Ουκρανίας, για να του ζητήσει περισσότερους πυράβλους, επειδή αυτοί που στείλατε νωρίτερα απέτυχαν. Κάτι που σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται ψευδές. Δεν νομίζω ότι οι δικοί μας απέτυχαν. Σας δώσαμε πάνω από 4.000. Έρχονται κι άλλα. Ξεμένουμε από τα δικά μας. Αλλά μιλάω με τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας κάθε μέρα, λέει ο Γουάλας. Οι εν λό κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ από τη γαλλική εταιρεία κατασκευής όπλων Thales, που θεωρείται πιθανόν αύξησε την παραγωγή για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα εφοδιασμού.